Το κρατώ στα βάθη της καρδιάς μου για χρόνια. Το σκέφτομαι κάθε πρωί, αλλά δεν μιλώ γι' αυτό. Ξέρεις, Ρόμπιν, δεν θα έπρεπε να είμαι εδώ σήμερα. Θα έπρεπε να είχα πεθάνει στις 17 Ιουνίου του 1940. Στις 21 του μήνα μου τηλεφώνησαν και μου είπαν ότι περνάμε σε στρατιωτική κατοχή. Κάτι που θεωρούσαμε αδιανόητο. Ήταν σοκαριστικό. Πώς νιώθετε για τα γεγονότα εδώ στην Πράγα? Ελπίζουμε ότι θα έχουμε ξανά ελευθερία και δημοκρατία. Ήμουν 11 όταν άρχισε ο πόλεμος και 12 όταν ήρθαν οι στρατιώτες. Ήταν παντού. Κατέβηκα στο ισόγειο με τα φρούτα μου και βγήκα στον κήπο. Η μητέρα μου σκοτώθηκε ενώ με κάλυπτε με το κορμί της για να με προστατέψει. Ξέρεις, όταν είσαι 12 χρονών και βλέπεις τη μαμά σου να πεθαίνει για να σε προστατέψει, δεν το ξεχνάς ποτέ. Στην Τιμισοάρα σκοτώθηκαν νέοι μπροστά από τον καθεδρικό. Ο πατέρας μου εκτοπίστηκε στο Auschwitz, όπου δολοφονήθηκε. Η μητέρα μου με έδωσε για υιοθεσία, γνωρίζοντας ότι μπορεί και να μην με ξαναέβλεπε ποτέ. Δεν είχα θείους και θείες, και αυτό μου φαινόταν παράξενο. Δεν είχα ούτε παππούδες και γιαγιάδες. Όλοι είχαν παππούδες και γιαγιάδες. Εγώ δεν είχα κανέναν. Δεν πρέπει ποτέ να θεωρείς τη δημοκρατία δεδομένη. Πρέπει πάντα να την υποστηρίζεις και να την υπερασπίζεσαι. Στις 17 Νοεμβρίου, όταν όλα ξεκίνησαν, έγινε μια μεγάλη φοιτητική διαδήλωση. Οι αστυνομικοί επιτέθηκαν στους διαδηλωτές και τους χτύπησαν. Εκείνη τη στιγμή ξεκίνησε η επανάσταση. Μετά την ανεξαρτησία, η Λετωνία έγινε μια ελεύθερη χώρα. Οι άνθρωποι ήταν ελεύθεροι να εκφράζουν τη γνώμη τους για τη δημοκρατία. Η πτώση του τείχους του Βερολίνου σήμανε τη χειραφέτηση ολόκληρης της Ευρώπης. Αγαπητή Σουζάνε, αγαπητή Σους, χαίρομαι που είσαι ο άνθρωπος που είσαι και σ' αγαπώ γι' αυτό. Ξέρεις ότι γεννήθηκα μια χρονιά που ο κόσμος ήταν στις φλόγες. Κάτι τέτοιο επηρεάζει τρομερά τη ζωή σου. Ευτυχώς, εσύ γεννήθηκες σε μια εποχή ειρήνης και ευημερίας. Να θυμάσαι πάντα ότι η ελευθερία και η δημοκρατία δεν ήταν πάντα δεδομένες και ότι μπορεί να τις χάσουμε πολύ γρήγορα. Πρέπει να είσαι πάντα σε επαγρύπνηση και να αγωνίζεσαι για αυτές. Αν μπορούσα να σου αφήσω ένα μήνυμα πριν φύγω. Ζήτω η δημοκρατία. Να ακούτε ο ένας τον άλλον. Να φροντίζετε τη δημοκρατία όταν εγώ δεν θα είμαι πια εδώ. Από μένα εξαρτάται. Από μας και τη γενιά μας. Στην Ευρώπη.